είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε χορευτικά με την Κατερίνα Λούρα και τον Αντώνη Αντωνίου. Αντώνη, πρέπει να είσαι πάρα πολύ περήφανος που σου έτυχε τέτοια παρτινέρα, έτσι. Σίγουρα δεν είσαι χορεύτρια. Όχι, δεν είμαι. Έχω εντυπωσιαστεί από τον κύριο Μουρατίδη, όχι από τα σχολιά του μόνο. Πρίμα μπαλαρίνα. Μπράβο, ήταν μια σάλσα γρήγορη με ρυθμό, με πάθος, αισθησιακή. Χαμογελούσες όλη την ώρα που την έκανες. Το έχεις, τι να πω. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση της Κατερίνας. Σε κάθε live πρέπει να στοχεύουμε ότι είναι τελικός. Δεν ξέρω, είναι η αλήθεια αν θα είμαι στον τελικό. Δεν το σκέφτηκα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι το επίπεδο όλων των ζευγαριών έχει ανέβει πολύ. Η πιο μεγάλη μου αγωνία είναι να κάνω τον μπαμπά μου περήφανο και να τον κάνω να νιώσει όμορφα και καλά. Και αποχώρησε αν είναι να έρθει, θα έρθει. Θα σκίσουμε. These arms are mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms are mine, they are yearning. Yearning for wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. Just be my little woman, just be my. Ελάτε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς περάσατε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, με τις πρόβες σας, με την ετοιμασία σας, με τα όλα σας. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, πολλές ώρες προπόνηση. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα σχόλια της κριτικής μας επιτροπής, πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση. Να πούμε ότι η Κατερίνα μας δεν είναι χορογράφος, είναι ηθοποιός, που συμμετέχει έτσι μετά από δική μας προτροπή και που επικοινωνήσαμε μαζί της, και δεν έχει κάνει ποτέ σπουδές στο χορό, έτσι, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε σχολιαστεί, είχε συζητηθεί και οφείλουμε σαν παραγωγή να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πτυχίο, ούτε χορογράφος, ούτε σπουδές στο χορό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έχουμε προσθέσει. Πάμε στην κριτική μας επιτροπή, Jake. Αυτή η παρένθεση πώς και έγινε? Έγινε επειδή υπήρξαν κάποια σχόλια ότι η Κατερίνα έχει τελειώσει σπουδές χορού, οπότε θεωρήσαμε σαν... Σε live. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο, οφείλουμε, κυρία Τζέικ, να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Και αλήθεια είναι ότι έχω τελειώσει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Λίγο πιο κοντά, Κατερίνα, και δεν είμαι χορεύτρια. Και επειδή έχουν υποθεί σε live, όχι εδώ, όχι σε αυτή την εκπομπή, σε άλλες εκπομπές, είναι καλά να το πούμε για να είμαστε καθαροί. Ναι, είμαστε καθαροί. Η αλήθεια είναι ότι κουράζουμε πάρα πολύ με τον Αντώνη. Η αλήθεια είναι ότι πτυχίο, και... όπως λες, δεν έχεις. Αλλά όχι, έχω κάνει μικρή μπαλέτο, όπως τα 3/4 της Κύπρου, κλασικό μπαλέτο, μέχρι τα 15. Ξέρεις, τι συζητάγαμε πέραν. Δηλαδή, ας το ξεκινήσουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είδαμε. Ήταν στα πλαίσια. Τι πλαίσια τώρα, μην λέμε. Ήσουν επαγγελματίας. Εγώ αυτό που έβλεπα είναι, π.χ. μας έχεις κάνει μια αραπέσκ που είναι πέρα από τα όρια του ταλέντου. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι το σώμα είναι εκπαιδευμένο. Όσο ταλέντο και να έχεις, αυτό σε τιμάει. Το ξέρω, απλώς έχει υποθεί με έναν τρόπο σαν να μειώνεται η εργασία αυτή που κάνουμε. Το τι λένε. Και είναι σημαντικό να το...
Γιατί όσα δεν φτάνει αλεπού. Όσα δεν φτάνει αλεπού, εγώ αυτό θα σου πω. Αν, αν όντως δεν είναι σπουδές σου αυτές, κοριτσάκι μου, είναι λες και ναι, το έχεις σπουδάσει. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, σου ξαναλέω, έχεις κάνει μία ραπέσκ που εδώ ο Νίκος μου λέει είναι χορεύτρια. Μάλιστα. Τζέικ μου, τα σημερινά σου σχόλια. Τα σημερινά σου σχόλια. Τίποτα. Wow. Ωραία. Δεν... Κύριε Μουρατίδη. Wow. Με πεθάνατε. Βλέπεις με το recondition. Για άλλη μια φορά, συγχαρητήρια. Για άλλη μια φορά, έχεις μια εξαιρετική μαθήτρια. Και εσύ το βγάζεις πάντα στο πρόσωπο. Γιατί φαίνεται ότι σκίζεσαι στη δουλειά. Τώρα θα λέμε κάθε εβδομάδα τα ίδια. Πάμε στην κυρία Δρούτση. Κάνε και κανένα λάθος, να πούμε κάτι αρνητικό. Κυρία Δρούτση. Πάρα πολύ καλά. Τι άλλο να πούμε. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Τι να πούμε άλλο. Για σένα κάθε εβδομάδα τα ίδια λέμε. Μάλιστα. Τρέχοντας λοιπόν στο Green Room. Να έρθω και εγώ με ζεμπέκικο την επόμενη φορά, κύριε Τζέικ. Θα μας το πει η παραγωγή αυτό, το πότε είστε ελεύθεροι να κάνετε freestyle. Εντάξει. Αυτό okay. Μην το πω και παρερμηνεύσουμε πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Τρέχοντας λοιπόν στο Green Room να δούμε τι γίνεται, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε με τα ζευγάρια μας και όπως είπαμε και πριν, έχουμε αποχώρηση απόψε. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά. Και εμείς έχουμε απορία όλοι εδώ τι είναι η αραπέσκ. Για η αραπέσκ είναι δηλαδή, η position. Θα φταίω τώρα, βάλω την Μαριλένη τη Σταύρου να μας κάνει ένα αραπέσκ. Μάλιστα. Κάνε μου ένα αραπέσκ, Μαριλένη. Αραπέσκ. Θα βάλω τη Λούρα. Ψάχναμε να βρούμε για την αραπέσκ και θα βάζαμε τη Μαριλένη τη Σταύρου να μας το κάνει. Ναι, τι κάνετε μας την αραπέσκ. Που τεντώνει πίσω το πόδι. Τεντώνει πίσω το πόδι. Τέντο, σέντο! Έλα η Μαριλένη. Έλα, δεν χρειάζεται. Λουρά. Ευχαριστούμε για το άραπες. Κατερίνα. Κάνε παιδά, κάνε κοριτσάκι μου εσύ την άραπες να την ξαναδούμε. Να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα λέμε. Ελάτε λίγο πιο εδώ. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία σας με την αραπέσκ παρέα. Κύριε Μουρατίδη, 9. Τζέικ. Να το πω προφορικά γιατί μου έχει... Α, το βρήκα. 9. Δεν πιάνει. Θα φύγω με Grand Jeté, κύριε Τζέικ. Κυρία Δρούτσα. 10. 10. Νομίζω, Κατερίνα, Κατερινάκη, είσαι τη ζωή στα αεράκι πια. Λοιπόν, αν θέλετε η Κατερίνα Λούρα και ο Αντώνης να παραμείνουν εδώ μαζί μας, εσείς θα καλέσετε στο 931-386 ή από το κινητό σας γράφοντας Χ6 και αποστολή στο 5577 και δεν ξεχνάτε ότι εσείς καθορίζετε το τελικό αποτέλεσμα, μιας και έχετε το 60%.